Κοιτάξτε τώρα, ναι, έχουν περάσει 15 χρόνια. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Σε τέτοιες περιόδους που είναι μυστήριες και περίεργες, είναι ωραίο κάποια φορά η μουσική να αποδεικνύει ότι τελικά είναι εδώ για να μας κάνει παρέα. Λίγο πίσω πρέπει να κάτσουμε. Να μας δίνει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματά μας. Αν και εγώ ασχολούμαι μόνο με τον έρωτα, γιατί αυτό με αφορά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτό δεν έχουμε απαντήσεις σε πολλά. Μου θύμισε η μητέρα μου κάτι και με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Όταν έκανα την πρώτη μου απονομή, πηγαίναμε, έβρεχε πάρα πολύ εκείνη την ημέρα. Ήταν ο πρώτος δίσκος, που, ο χρυσός δίσκος, ήμασταν πολύ χαρούμενοι όλοι στο αυτοκίνητο. Ήμουν εγώ με τη μητέρα μου και τη θεία μου. Και πηγαίνοντας προς το μέρος που θα κάναμε την απονομή, η βροχή ήταν καταρακτώδης, δεν το βρίσκαμε. Τέλος πάντων, το βρήκαμε, κάναμε την απονομή. Και ο τότε συνεργάτης είπε ότι καταλαβαίνω ότι η Νατάσα είναι από μια πάρα πολύ καλή οικογένεια και πολύ δεμένη. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι έχει βρει άλλη μια οικογένεια εδώ. Και τελικά είχε δίκιο, γιατί αυτά τα 15 χρόνια που ήμουν στο Σόνι ήταν πάρα πολύ σημαντικά για μένα. Έφτασα ουσιαστικά όλη την καριέρα αυτή. Τα 15 χρόνια που διήρκεσε αυτή η πορεία, ενώ Γιάννη Δόξα. 15 χρόνια δεν διήρκεσε, από ό,τι θυμάμαι, γιατί στην αριθμητική δεν είναι δεξιά. Είμαι στα φιλολογικά. Είναι δεξιά. Ένα κλικ. Λοιπόν, όντως βρήκα μια οικογένεια, πέρασα πάρα πολύ ωραία χρόνια και εύχομαι αυτά να συνεχίσουν να περνάνε. Ένα πράγμα θέλω να ξέρετε πάνω, ότι η μουσική, ό,τι και αν συμβαίνει, γιατί όντως περνάει δύσκολα χρόνια η δισκογραφία, δεν ανήκει πουθενά. Έχει ένα δικό της δρόμο, ό,τι και να πηγαίνει, είναι αυτόνομη, αυτάρκης και πάντα ξέρει ακριβώς πού απευθύνεται και τι δίνει. Οπότε δεν έχουμε θέσει τίποτα, ούτε οι εταιρείες ουσιαστικά, ούτε αυτές που έρχονται, ούτε αυτές που θα πάνε. Η μουσική είναι μία. Είναι μία και είναι η καλύτερη. Και πρέπει να την αγαπάτε και να αγαπάτε όλο το καλό τραγούδι. Το καλό τραγούδι λοιπόν εμείς δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια στη Σόνη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.